Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Διατηρείται ο ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κάποιες λίγες τοπικές μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ημέρες στα βορειοανατολικά. Κάπως εντονότερη αστάθεια, φαίνεται δηλαδή αρκετά περισσότερες μπόρες να έχουμε κυρίως Τρίτη Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδος, οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία. Πάντως μπορούμε να παρατηρήσουμε στους σχετικούς χάρτες να μην μας επηρεάζει κάποιο σημαντικό σύστημα. Το χαμηλό το ένα που βλέπουμε από τα Βόρεια Βαλκάνια κινείται προς την Τουρκία ανατολικότερα και στην περιοχή μας καθίσταται ένα πεδίο υψηλών πιέσεων, όπου αυτό εγγυάται, θα λέγαμε, και την ηλιοφάνεια και το βελτιωμένο καιρό γενικά σε όλη τη χώρα. Τώρα μπορούμε να παρατηρήσουμε βέβαια ότι θερμοκρασιακά θα είμαστε γύρω στους 26 με 27 βαθμούς, αν και κατά τόπους θα φτάσουμε και έτος 29, ίσως και 30 βαθμούς Κελσίου, όπως και σήμερα φτάσαμε και στην Αθήνα τοπικά γύρω στους 29 με 30 βαθμούς. Τώρα πρέπει για να δούμε λοιπόν το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Παρατηρούμε ότι στη χώρα μας θα έχουμε γενικά ανοιχτό καιρό, όμως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στις περιοχές που εμφανίζονται τα μπλε χρώματα, έχουμε τοπικές βροχές, οι οποίες θα εκλωθούν τις πρώτες κυρίως απογευματινές ώρες. Αν πάμε δε στον αναλυτικό χάρτη του καιρού, θα παρατηρήσουμε ότι τα φαινόμενα αυτά θα σταματήσουν από το απόγευμα και μετά, και στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μόνο τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια με δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους που τοπικά στα νότια πελάγη θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ, κυρίως στο νότιο Αιγαίο και προς τη θάλασσα Κυθύρων. Η θερμοκρασία τώρα θα έχει μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 25 στα δυτικά, στα ανατολικά υπηρετικά θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς, ίσως και 30 όπως είπαμε προηγουμένως, και τους 24 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Αιγαίου. Τώρα, ειδικότερα για την περιοχή της Αττικής. Και αύριο θα διατηρηθεί έτσι ζεστός ο καιρός, ελαφρώς 1 με 2 βαθμούς θα έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχουν κάποιες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα επικρατούν δυτικοί, βορειοδυτικοί άνεμοι που τοπικά, όπως ξέρουμε, επηρεάζουν αρκετά και την περιοχή του Κορινθιακού αλλά και στο Σαλονικό. Ο δυτικός, βορειοδυτικός άνεμος σηκώνει και λίγο περισσότερο κυματισμό. Στα ανατολικά οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο Βαρδάρης τοπικά θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ στα ανοιχτά του Θερμαϊκού και η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Αν προχωρήσουμε τώρα στην εξέλιξη του καιρού για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θα παρατηρήσουμε ότι οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά καλές για την εποχή. Θα έχουμε αρκετά ζεστό καιρό, γύρω στους 25 με 26 βαθμούς. Τοπικά βέβαια στη Λάρισα θα φτάσουμε και τους 28 βαθμούς Κελσίου με λίγη τοπική συννεφιά. Η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει στα δυτικά και τα νότια τμήματα. Ελαφρώς βέβαια θα υπάρξει μια κάμψη στη δυτική Ελλάδα, στο Αγρίνιο δηλαδή, θα φτάσουν τους 24 βαθμούς, 26 στην Καλαμάτα και στα νησιά του Αιγαίου, στη Ρόδο ή ακόμη και στα Χανιά και στο Ηράκλειο στην Κρήτη, θα είμαστε γύρω στους 24 με 23 βαθμούς. Τώρα για την εξέλιξη του καιρού. Θα διατηρηθεί γενικά ο έθριος ο καιρός, θα έχουμε βέβαια περιορισμένη αστάθεια μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε όμως η αστάθεια αυτή θα ενταθεί στα μέσα στις αρχές της άλλης εβδομάδος, οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ στα πελάγη και θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες. Στα μέσα πάντως της εβδομάδος η θερμοκρασία θα πέσει κατά 3 με 4 περίπου βαθμούς. Να δούμε λοιπόν τις ημέρες αναλυτικά. Παρατηρούμε λοιπόν ότι την Κυριακή θα έχουμε κάποια τοπική αστάθεια κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, στα ανατολικά τμήματα της χώρας, δηλαδή κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει ένα χαμηλό στα Βόρεια Βαλκάνια το οποίο δεν θα μας επηρεάσει σημαντικά και η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή γύρω στους 22 με 26 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και στα υπόλοιπα θα φτάσουμε τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη δυτική ή βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ και να θυμίσουμε βεβαίως για όσους σκέφτονται να πάνε για μπάνιο ότι η θερμοκρασία της θάλασσας είναι γύρω στους 19 με 20 περίπου βαθμούς. Τώρα για την Δευτέρα ο καιρός θα είναι ανοιχτός στην κεντρική και την νότια Ελλάδα, δηλαδή θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό με κάποια ρεή συννεφιά στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, όπως επίσης και σε ένα κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου. Στη Βόρεια Ελλάδα θα εκλωθούν και πάλι φαινόμενα αστάθειες, δηλαδή κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία γύρω στους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και τα νότια θα είμαστε γύρω στους 27 περίπου με 28 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η θερμοκρασία παρουσιάζει μια ελαφρά κάμψη. Αυτό θα είναι πιο εμφανής η κάμψη αυτή της θερμοκρασίας στη κεντρική και την νότια Ελλάδα. Θα είμαστε δηλαδή γύρω στους 22 με 25 βαθμούς και στα βόρεια θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία τους 22 βαθμούς Κελσίου και θα εκλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα έχουν μέγιστη ένταση τα 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη.
Τώρα, να δούμε και το επόμενο τρίμηνο στην Αττική πώς θα κυλήσει. Η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς, δηλαδή από τους 28 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, θα φτάσουμε στους 27 την Κυριακή και τους 26 τη Δευτέρα. Οι άνεμοι πάντοτε δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ και θα επικρατήσει σχεδόν έθριος καιρός. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τη θερμοκρασία σταθερή, θα έλεγα, για το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή γύρω στους 25 περίπου βαθμούς. Θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι που θα εξασθενήσουν από το Σάββατο και μετά Κυριακή Δευτέρα, δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Και θα υπάρχει τοπική συννεφιά κάπως πιο αυξημένη την ερχόμενη Δευτέρα. Και να κλείσουμε με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Ναυπλίου, όπου δίνονται χρηστικές πληροφορίες για το αμπέλι και ειδικότερα μέτρα προστασίας από τον περονόσπορο, για τον περονόσπορο, τον βοτρίτη, τις τρύπες, το ίδιο, την ευδεμίδα και, και τον τετράνυχο. Αυτά από μένα, κυρίες και κύριοι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.